Κύριε Αλέξανδρε, γεια σας. Να σας ρωτήσουμε μερικά πράγματα για την Καμίλα. Μάλιστα. Εσείς δεν είστε επαφήτης, σωστά? Ναι, δεν είμαι επαφήτης. Είμαι από την καταγωγή μου, είμαι από την Ελλάδα, αλλά είμαι παντρεμένος στην Κύπρο 18 χρόνια και κατοικώ Λεμεσό. Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά? Ναι, λόγω εργαζόμουν σαν εργοδηγό στο εξωτερικό και πέρασα από το Κάιρο, πέρασα από άλλες χώρες που είδα ότι είναι, που χρησιμοποιούνται αυτά τα ζώα για τουριστικούς σκοπούς και νομίζω ήταν κάτι που έλειπε από την Κύπρο και έπρεπε οπωσδήποτε. Την Καμίλα από πού την φέρατε? Την Καμίλα την φέρα από το Ισραήλ. Πόσα σας στήχησε? Στήχησε 4.000 λίρες κυπριακές. Η διατροφή της και η διαμονή της σε κάποιο ειδικό χώρο, πόσα σας στοιχίζει, Ζωμή? Ναι, γύρω στις 500 λίρες το χρόνο. Τις έχετε, πρέπει να εξασφαλίζετε ειδικό φαγητό, ειδική τη τροφή? Όχι, η τροφή της είναι το ίδιο με ό,τι τρώνε τα ζώα, δηλαδή τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα ίδια, δεν έχουν διαφορά δηλαδή. Δηλαδή σανό, κρυθάρι, τριφύλι, γενικά. Χρειάζεται κάποια άλλα πράγματα, την παίρνετε στο κτηνίατρο? Ναι, χρειάζεται τακτικά τα εμβόλια της, γενικά δηλαδή συντήρηση, δηλαδή εξωτερική συντήρηση, δηλαδή απολύμανση αυτά τα πράγματα. Γενικά, όπως είναι, θέλει, δηλαδή μια συντήρηση κανονική. Πώς ονομάζεται? Την ονομάζεται Μάικος. Μάικ. Μάικ. Μάικ Χολ, Μάικ ο Τζάκσον το λέει, τον ξέρω στην Πάφο. Είναι συνήθως Κύπροι ή ξένοι που έρχονται για να πάνε μια βόλτα με την Καμίλα? Είναι γενικά, έχουμε, μπορώ να σου πω, η ζήτηση που υπάρχει δηλαδή είναι και από τους Κύπριους τόσο πολύ μεγάλη, αλλά και από τους ξένους πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μια πόλος έλξη και του τουρισμού του ξένου και του ντόπιου. Πόσες βόλτες την ημέρα θα λέγατε ότι κάνει ο Μάικλ Τζάκσον? Αναλόγως δηλαδή πόσος κόσμος θα έρθει στην Πάφο, δηλαδή και τι εποχή θα είναι, ποιος μήνας θα είναι. Μπορεί να κάνει και 20, μπορεί να κάνει και 30, μπορεί να κάνει και 40. Πόσα στοιχίζει μια βόλτα με την Καμίλα? Ναι, είναι δύο άτομα, δύο λίρες πάνω, μία λίρα το άτομο. Αυτό το είναι το μοναδικό σας επάγγελμα ή ασχολείστε και με κάτι άλλο? Όχι, το επάγγελμα μου είμαι εργοδηγός. Εργάστηκα 13 χρόνια στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή ασχολείστε με κάτι άλλο? Ναι, μόνο τη θερινή σεζόν. Το χειμώνα εργάζομαι πάλι σαν εργοδηγός. Νομίζετε ότι είναι ευτυχισμένος ο Μάικλ με αυτή τη ζωή που κάνει? Νομίζω είναι, πρέπει να είναι αρκετά ευτυχισμένος γιατί έχει όλα ό,τι του χρειάζεται. Δεν είναι λίγο μοναχική η ζωή του? Όχι, έχω και μία ακόμα. Είναι ζευγάρι δηλαδή? Ναι, είναι ζευγάρι. Αναμένετε ότι μπορεί να έχετε και κάποιο ευτυχές γεγονός στο μέλλον? Ναι, μπορεί, δεν υπάρχει κάποιο. Είναι πιο μικρό το άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.